Ο φόβος τους μήπως μπλέξουν επειδή εντόπισαν τη Σόρο στο φρεάτιο της Φρίκης στο Μητσερό ήταν αυτός που έκανε τρεις φίλους να μην αποκαλύψουν από την πρώτη στιγμή το ρόλο που διαδραμάτισαν στον εντοπισμό του καθομολογίαν κατά συρροή δολοφόνου. Δεν περιμέναμε ότι να πάρει τόση έκταση. Εμείς είπαμε ότι μπορεί να είναι κάποιος, είχαν ιστορίες με κάποιον άλλον, απλά σκότωσε το, επέταξε το. Δεν περιμέναμε ότι ένα κύριο κύλερ να βρεθούν τόσα πτώματα μετά από το πρώτο πτώμα που βρήκαμε. Οι τρεις φίλοι στις 14 περασμένου Απριλίου ξεκίνησαν με μοτοσυκλέτες από την Πάφο με προορισμό το μεταλλείο Μητσερού. Βάλαμε πάνω στον GPS να βρούμε το μεταλλείο του Μητσερού. Από πού πάμε ακριβώς στο μεταλλείο που ήταν το φρεάτιο. Εμείς είναι τούτο που θέλαμε να δούμε. Όπως το έδειχνε στο βουράτε γειτόνι. Ο ένας από τους τρεις έριξε όταν έφτασαν στην περιοχή μια πέτρα μέσα στο φρεάτιο. Μόλις έριξε την πέτρα όμως η γλίτσα έσπασε, άνοιξε και φάνηκε ένα πράγμα σαν το σακούλι, σαν τα σκουπίδια τους πάντα, αλλά εμείς δεν ξέραμε τι ήταν. Τέλος πάντων, δηλαδή, στη σταστία ο φίλος ήβραμε πτώμα. Με τούτη την κουβέντα ξεκινήσαμε σύνομαι κάποια αντικείμενα πώς θα καταφέρουμε να το μετακινήσουμε. Όταν δεν τα κατάφεραν, κάλεσαν Γερμανούς επισκέπτες που ήταν στην περιοχή για να δουν τι ήταν αυτό που εντόπισαν από το φακό της φωτογραφικής τους. Κατεβήκαμε όλο τον Γερμανός κάτω, προσεκτικά κρατούσαμε πάνω στα σίδερα του φρεατίου και με ένα ξύλο εξισκεπάσαμε το πτώμα. Και είδαμε ότι ήταν πτώμα, αλλά λόγω του νερού δεν έβλεπε τι πτώμα ήταν. Δεν καταλάβαινε και πάρα πολλά. Ήταν παλιό. Τέλος πάντων, γυρίσαμε το με ένα ξύλο, είδαμε ότι ήταν τα πόδια δεμένα, καταλάβαμε ότι ήταν ανθρώπινο. Τηλεφώνησα στα παιδιά που με περιμένασαι να τηλεφωνήσουν βέβαια στην αστυνομία. 25 ημέρες μετά τη φρικτή ανακάλυψή τους, οι τρεις φίλοι δεν μπορούν να πιστέψουν πως η επιμονή τους να δουν τι κρύβεται μέσα στο σακούλι έγινε η αιτία να αποκαλυφθεί ένα από τα πιο μεγάλα εγκλήματα στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, πως η περιέργειά τους σταμάτησε την αρρωστημένη δράση ενός κατά συρροήν δολοφόνου.